Μου λέει, φεύγω, μου λέει άλλος άνθρωπος, μου λέει. Του λέω, δεν έφυγες άλλος άνθρωπος. Επανήλθες, του λέω, στη φυσιολογική σου κατάσταση. Δεν είσαι κάτι διαφορετικό, του λέω. Απλά είχες ξεφύγει, του λέω. Και είχες ξεφύγει, του λέω, γιατί ο βομβαρδισμός που δεχόμαστε καθημερινά, του λέω, από τις ψευδοσυχνότητες είναι απίστευτος. Απίστευτος. Αφού έρχονται στιγμές, του λέω, που αναρωτιέμαι κι εγώ. Αυτά που μου έρχονται, δηλαδή μου έρχονται κάτι φλάς, απίστευτα. Και λέω, είναι δυνατόν. Εσύ, λέω. Κι όμως εγώ, μερικές φορές μου έρχονται φλάς, απίστευτα. Σκέψε κάποιον που δεν είναι μηνένος, πόσο δύσκολο είναι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Είναι η εποχή του διαβόλου. Στην ψύχρα. Δυστυχώς, ζούμε αυτήν την εποχή. Και όσοι ήρθαμε αυτήν την εποχή, ήρθαμε γιατί έχουμε μεγάλες αντοχές. Δεν είναι τυχαίο όλοι αυτοί που έχουμε έρθει αυτήν την εποχή. Και δεν είναι τυχαίο ότι συναντιόμαστε, ότι συναρθριζόμαστε, ότι βρισκόμαστε κάπου. Εδώ, εκεί, πιο πέρα, πιο πάνω, πιο κάτω, πιο δεξιά. Και ανταλλάσσουμε κουβέντες. Αυτό είναι μεγάλη ασπίδα. Αυτό θέλουμε να διαλύσουμε. Η αυτοχή ή το άλλο. Ένα από τα δύο είναι αλήθεια. Για αυτό που λες. Ή υπάρχει κάποιο σαν γίνει λάθος. Σε τι πράγμα λάθος. Στη φύση δεν γίνεται λάθος. Στην επιλογή της ψυχής. Στην επιλογή που κάνει η ψυχή. Όχι. Αποκλείεται αυτό. Αποκλείεται. Το λάθος της επιλογής που κάνει η ψυχή δεν είναι θέμα λάθος, δεν υπάρχει λάθος. Αν εμείς χρησιμοποιούμε τον όρο λάθος, είναι από λάθος, λάθος, λάθος. Να λες όταν τα συμβαίνεις σε όλη τη ζωή για τις καταστάσεις που... Μήπως, λέω, μήπως, κάτι δεν πήγε καλά. Όχι, 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 όχι. Δηλαδή, λογικό δεν είναι κάποια στιγμή να σου περάσει και αυτή η σκέψη. Είναι λογικό. Σου πέρασε, ανθρώπινο δεν είναι. Είναι ανθρώπινο. Πώς έγινε κάποιο λάθος. Όχι. Είναι δυνατόν να είναι σε τέτοια διάσταση. Ναι, ναι. Τόσο είναι. Άσχημα τα πράγματα. Είναι πολύ. Υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Πολλοί κόσμος. Δεν είσαι μόνος εσύ. Αν, σου μιλώ έντυπα, αν εγώ δεν ήμουν μοιημένος με την έννοια αυτή την οποία το θέτεται, έτσι, και μοίηση σημαίνει γνώση. Αν δεν είχα αυτή τη γνώση και αν δεν είχα την ευχέρεια που μου δίνει αυτή η γνώση να είμαι εγκρατής εκεί που πρέπει, θα είχα κάνει φόνο. Θα είχα σκοτώσει κόσμο. Πολύ κόσμο. Για πολύ κόσμο μιλάμε. Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου να σκοτώνω κόσμο. Η δουλειά μου είναι να χαρίζω ζωή, να χαρίζω ελπίδα, να δείχνω στον κόσμο τι σημαίνει φως, να εξηγώ, να διευκρινίζω ποιο είναι το φως, γιατί τα έχουμε μπερδέψει. Μπερδέψαμε τη φωτιά του τζακιού με το φως. Άλλο φωτιά και άλλο φως. Όταν η φωτιά είδε το φως, αναρωτήθηκε και είπε, εγώ τι είμαι. Ναι, πάλι παιδί. Άνθρωπος έπεσε να αυτό κάνει. Γιατί ούτως ή άλλως το σύστημα την κάνει τη δουλειά του έτσι κι αλλιώς. Μα το σύστημα θα την κάνει τη δουλειά του. Δεν χρειάζεται δηλαδή εξειδικευμένες μονάδες για να την κάνει. Το σύστημα θα την κάνει τη δουλειά του. Είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα γίνει η δουλειά του συστήματος. Δεν πάμε κόντρα στη δουλειά του συστήματος. Αυτό που προσπαθούμε να αντέξουμε το βάρος από τη δουλειά του συστήματος. Θα γίνει αυτή η δουλειά. Είναι προδιαγεγραμμένο να γίνει αυτή η δουλειά. Και γιατί είναι προδιαγεγραμμένο. Γιατί εκτός ότι έχει υποθεί με πολλούς τρόπους, μας το έχουν γράψει πολλοί με πολλούς τρόπους, βλέπουμε ότι ο μαθηματικός τύπος είναι μία διαδικασία σπήρας η οποία ανακυκλώνεται.
αν παρατηρήσουμε ένα στοιχείο, ένα φυσικό στοιχείο στον πλανήτη μας, στη Γη, παρατηρούμε το εξής, ότι ενώ είμαστε σε μια λίμνη, ξαφνικά αυτή η λίμνη εξατμίζεται ένα μέρος από το νερό της λίμνης και γίνεται συννεφάκι. Και όταν πιάσει η μπόρα, ξαναπέφτει το νερό πάλι στη θέση του. Αυτός ο κύκλος γίνεται. Αυτός ο κύκλος. Εδώ είμαστε για να αντέξουμε τις πιέσεις. Την Κυριακή ήμουν σε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Και σε κάποια στιγμή από αυτά που με ρωτούσανε, γιατί κάνανε ερωτήσεις, απαντούσα, γυρνάει ένας και μου λέει, είμαστε σάντουιτς, δηλαδή ακριβώς λέω, σάντουιτς είμαστε. Είμαστε ανάμεσα στα δύο, στο καλό και στο κακό. Σε ορισμένους η βάση τους είναι το καλό. Σε ορισμένους η βάση τους είναι το κακό. Σε αυτούς που η βάση τους είναι το καλό, πρέπει να αντέξουν το βάρος του κακού. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να το αντέξουμε. Να το συνυπολογίσουμε. Να δούμε την δύναμή του. Να δούμε την ισχύ του. Να δούμε τις αντοχές μας. Στη συνέχεια ο καθένας μας έχει μια διαδρομή διαφορετική, την οποία δεν μπορώ να την προβλέψω, ούτε να την, να την προεξοφλήσω. Αλλά ούτε και να την, να την αναλύσω. Γιατί είναι εντελώς προσωπικό θέμα ο καθένας. Κανείς, όσοι λένε ότι εγώ λέει διαβάζω το μυαλό του αλλού ή ο τάδε διαβάζει, αλήθεια είναι. Το μυαλό δεν μπορεί να το διαβάσει κανείς. Όχι το μυαλό, τη σκέψη. Κανένας. Ούτε μηχανήματα, κανένας. Γιατί δεν είναι σύμβατο με την τεχνολογία. Είναι σε άλλη διάσταση. Η ψευδοσυγνότητα είναι ότι δεν έχει σχέση με την ομοιογένεια, με την αρμονική δομή δηλαδή, με την αρμονική σχέση του γήινου περιβάλλοντος. Γιατί σε αυτό ζούμε. Αν ζούσαμε στην Αφροδίτη, θα μιλάγαμε για το περιβάλλον της Αφροδίτης. Το αρμονικό περιβάλλον της Αφροδίτης. Εδώ έχουμε μία αρμονική ταλάντωση, η οποία αυτή η αρμονική ταλάντωση παράγει μία οικογένεια συχνοτήτων. Αυτή η οικογένεια συχνοτήτων είναι το 432. Μέσα σε αυτή την οικογένεια συχνοτήτων έχουν εμφυτέψει τις ψευδοσυχνότητες. Το καταλάβατε? Ο πλανήτης Γη, όλη η ήχη που παράγει είναι 432. Μέσα στο 432 τώρα, γιατί η συχνότητα δεν είναι μια γραμμική μορφή όπως θέλουν να μας τη δώσουν, είναι σφαίρα. Η συχνότητα είναι μια παλώμενη σφαίρα, η οποία αγκαλιάζει τον πλανήτη. Καταλάβατε, η ταλάντωση είναι σφαιρική, δηλαδή είναι το μπαλονάκι το οποίο κουνιέται γύρω-γύρω. Αυτό είναι η ταλάντωση σφαιρική, αλλά δεν είναι ούτε δίσκος, ούτε ευθεία γραμμή, είναι σφαίρα. Μέσα σε αυτή τη σφαίρα τώρα έχουν παραχθεί οι ψευδοσυχνότητες, οι οποίες είναι παραγόμενες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τη συμβατότητα του γήινου περιβάλλοντος. Αυτές είναι οι ψευδοσυχνότητες. Το 432 είναι μία από αυτές. Τα ραδιοκύματα, όταν δεν είναι στην οικογένεια του 432 και είναι, γιατί δεν είναι, είναι καπαλού, όλα αυτά είναι ψευδοσυχνότητες, αυτές όλες. Ό,τι έχει σχέση τώρα με το φυσικό περιβάλλον, πρέπει να παράγεται και φυσικά αυτή η συχνότητα. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή κρατάω ένα ποτήρι ή ένα μπουκάλι, ό,τι να είναι. Μπορεί να είναι μεταλλικό, μπορεί να είναι πύλινο, μπορεί να είναι κρύσταλλο, μπορεί να είναι τίποτε. Και το χτυπάω, ντάν, και αυτό που το ντάν που βγάζει εκείνη τη στιγμή είναι αυτό που βγήκε τώρα. Και βγήκε με φυσικό τρόπο. Δηλαδή αυτή η χορδή που χτυπάς, ντάν, βγαίνει με φυσικό τρόπο. Δεν βγαίνει με ψήφο, δεν είναι ψηφιακός ο ήχος, ηλεκτρονικός, που βγήκε μέσα από γεννήτρια. Αυτός
δεν είναι φυσικός ήχος. Αυτή είναι ψευδοσυχνότητα. Και ας είναι και 432. Και ας είναι και 432. Μπορεί να είναι ομοιογενής, αλλά δεν είναι φυσική. Δεν έχει παραχθεί με φυσικό τρόπο. Ναι, για παράδειγμα, εγώ πάω και την χτυπάω, την υπογραφώ και την περνάω ψηφιακά. Αυτό δεν είναι γιατί την έχεις καταγράψει. Έχει παραχθεί. Γιατί ό,τι παίζουμε μένει. Ναι. Δεν σβήνει. Αυτό εδώ που πάει τώρα. Δηλαδή είναι. Πού πάει τώρα αυτό. Στο σύνολο της κοσμικής αρμονίας πηγαίνει επάνω αυτό. Η ψευδοσυχνότητα και... είναι ξεκάθαρο όταν θα μπω μέσα σε έναν υπολογιστή και θα πω. Αυτό. Και αυτό θα κάνω, θα αλλάξω την νότα αυτή που θα παίξω ώστε να μοιάζει. Έτσι ακριβώς. Ψευδοσυχνότητα είναι όταν είμαι εγώ με το αρμόνιο και παίζω με το αρμόνιο. Με το αρμόνιο είναι ψευδοσυχνότητα. Δεν βγάζει φυσικές, άσχετο αν ηχεί και δονεί το περιβάλλον. Αυτή όμως δεν παράγεται με φυσικό τρόπο. Όπως είναι το. Όπως είναι αυτή. Γιατί εκείνη έχει άλλη δυναμική. Εκείνη δεν μεσολαβεί ούτε δάχτυλο που θα παράξει τη χορδή. Ούτε πνευστό που θα φυσήξεις να δονήσεις την ατμόσφαιρα με τον ήχο του πνευστού. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Άλλο κλωνοποιημένο «ον» ή ήχος και άλλο τεκνοποιημένο «ον» ή ήχος. Έγινε κατανοητό. Πώς κατάφερες να περάσεις το τέσσερα, το φυσικό 432 μέσα από τους ψηφιακούς δίσκους, έτσι. Θα σου εξηγήσω. Όταν ηχογραφώ, γίνεται παίζω εκείνη τη στιγμή και παίζω ζωντανά. Αυτό που παίζω ταυτόχρονα καταγράφεται από την συμβατότητα του γήινου περιβάλλοντος. Δηλαδή, το άκουσε το αυτή της γης αυτό που έπαιξα. Ακριβώς. Αυτό καταγράφηκε στο γήινο περιβάλλον. Αυτό έχει ημερομηνία παραγωγής, την οποία την έχει καταγράψει το γήινο περιβάλλον. Όχι το ηλεκτρονικό μέσο μου. Το απλά μεταδίδεται με. Έτσι ακριβώς, το οποίο έχει αποθηκευμένο στους ήχους και πατάς το κουμπί και κάνει ου εκείνη τη στιγμή. Δεν λέει τίποτα αυτό. Και όταν το βάλω να παίξει, απλά θα τον αγοράζει. Χωρίς να λιγωθεί ναι. Αυτό που παρήξες αρχικά, μπαίνει στο ψηφιακό δίσκο, το βάζεις. Όχι, δεν το βάζω στο ψηφιακό δίσκο. Ο ψηφιακός δίσκος πώς το δέχεται, με τι τρόπο. Το μετατρέπω αυτό αυτομάτως σε αρχείο, σε μνήμη, αλλά η μνήμη είναι συμβατή με το γήινο περιβάλλον, δηλαδή έχει παραχθεί φυσικά. Δηλαδή αυτό που ηχογράφησα είναι εκείνη την ώρα παγμένο, είναι παιγμένο, ζωντανά, με φυσικά όργανα. Δεν είναι από πριν, από ηλεκτρονικό όπως... Όχι, με τα ηλεκτρονικά, όχι. Όχι, αυτά είναι όλα ηλεκτρονικά. Τα ηλεκτρονικά δεν είναι, είναι ψευδοσυχνότητα. Όλα. Όλα. Αυτό πρέπει να το έχει υπόψη τελευταίος ο Αγιερόπουλος. Μα έγινε ένα θέμα. Μου είπαν για τον, τον Παπαθανασίου. Λέει ο Βαγγέλης, λέει, είναι ψηφιακά αυτά που παίζει, είναι ναι. Ψευδοσυχνότητες. Είναι. Αλλά υπάρχουν και αυτά που παίζει με το πιάνο, τα οποία δεν είναι, λέω. Αυτά είναι φυσικά. Γιατί την ώρα που έχει τα σάμπλερ και τα όργανα που έχει τα πλήθα, έχει και κάτω τη βάση το πιάνο, το φυσικό, που παίζει και με εκείνο. Εκείνη την ώρα αυτό όμως είναι αυτό που δημιουργεί μία πλατφόρμα φυσική και κάθονται όλα τα λαμπάνω. Το καταλάβατε? Δηλαδή τη στιγμή που έπεσε στη συναυλία του τη μυθοδία, αυτή η μυθοδία μετά μαγνητοσκοπήθηκε. Δηλαδή πέρασε σε ψηφιακά. Ναι. Σε διάφορα ψηφιακά μέσα. Δεν μπορούσε να υπάρξει κάποια αλλίωση. Όχι, δεν είναι θέμα αλλίωσης. Είναι θέμα τι παίζουμε και πώς το παίζουμε και πώς το καταγράφουμε. Υπήρχαν μέσα στη μυθοδία και όχι μόνο στη μυθοδία, σε πολλά μουσικά έργα. Υπάρχουν δύο πηγές. Η μία είναι η φυσική πηγή, αυτή που λέω η πραγματική πηγή, η οποία δεν είναι ψευδοσυχνότητα, είναι πραγματική πηγή. Και υπάρχει και η μη πραγματική ψηφιακή, η οποία είναι η ψηφιακή, είναι ψευδοσυχνότητα. Η πραγματική, άμα παίξει, επειδή είναι πιο, έχει μεγαλύτερο όγκο, έχει μεγαλύτερη επιφάνεια γιατί έχει όλο τον πλανήτη. Έχει την έδρα του πλανήτη. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Ακουμπάει επάνω της ψηφιακή και παίρνει σώμα, αποκτάει σώμα. Το καταλάβατε? Πώς γίνεται? Και έτσι η ψηφιακή παραμένει ως ψηφιακή, αλλά είναι δεμένη
πάνω στο άρμα. Είναι φορέας πλέον. Βρίσκεται πάνω στο άρμα της φυσικής νότας. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, μετά, δηλαδή εξομαλύνεται η κατάσταση. Αλλά το ψηφιακό παραμένει ψηφιακό, μετά δεν αλλάζει κάτι. Γι' αυτό λέω ότι ο Βαγγέλης, ναι μεν, αλλά είχε τις φωνές. Είχε τα όργανα, είχε τα πνευστά, είχε τα βιολιά, είχε τα τσέλα, είχε αυτά. Αυτά είναι φυσικά. Πάνω σε αυτά πάτησε το ψηφιακό. Άπαντες. Αφού δεν υπάρχει τίποτα μέσα από μέσα δεν σα λέω. Μόνο στο δάσος. Μόνο εκεί. Εκεί είναι η φύση. Μα δεν μπορείς να ζήσεις εκεί. Γι' αυτό έχουν φτιάξει μεγάλες κοινωνίες, γι' αυτό μας έχουν εγκλωβίσει εδώ, για να μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Αυτό βέβαια, λέει, με ρωτάνε, λέει, μα και τι να κάνουμε τώρα, λέει, να ακούμε, λέει, μόνο τα CD τα δικά σου και να μην ακούμε τίποτα άλλο. Όχι ρε παιδιά, λέει, δεν θα μπούμε, λέω, στην καραντίνα. Δεν θα μπούμε σε καραντίνα, λέω. Θα ακούτε τα πάντα. Τα πάντα. Και heavy και εκείνα και τα άλλα. Το βράδυ που θα πας να κοιμηθείς όμως, λέω, πριν κοιμηθείς δεν κάνεις μπάνιο να πλύνεις τη σκόνη και τον υδρότα από το σώμα σου. Λέω, ναι, κάνουμε, λέω, και γιατί να μην κάνεις ένα μπάνιο να πλύνεις και την ψυχή σου. Λέω, πώς γίνεται αυτό. Να πλύνεις το κυτταρό σου. Λέω, πώς γίνεται αυτό. Να πλύνεις το μυαλό σου. Πώς να το κάνω, λέω, δεν γίνεται αυτό. Γίνεται, λέω. Πάρε το συντάκι και βάλω το και κοιμήσουμε αυτό, λέω. Και καθαρίσαν όλα. Κάθαρες ο σκληρός δίσκος. Ο οποίος έχει καταγράψει βρώμικα πράγματα. Σβήσαν όλα και μείνουν τα καθαρά. Και το οποίο θα ξυπνήσεις θα είσαι διάθετος, καινούριος. Πάλι να ξαναδεχτείς τη βρώμα του συνόλου. Αλλά η δουλειά είναι μπαίνεις με στη βρώμα, μπαίνεις με στη λάσπη. Βρωμίζεις, λερώνεσαι. Μετά γιατί δεν θες να πληθείς, να καθαρίσεις.